Συνέντευξη παραχώρησε ο γνωστός τραγουδιστής κύριος Γονίδης στο πρωινό του Αντένα και στον Γεώργιο Ες Λιάγκας και μίλησε για τα φύλλα και για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Οπότε πάμε να δούμε τι υπόθηκε και να σχολιάσουμε κι εμείς. Πάμε στον Σταμάτη Γονίδη που και αυτός έχει κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις που σε πολλά σημεία ταυτίζονται με αυτές του Κυριάκου Βελόπουλου. Πάμε να τον ακούσουμε. Ετοιμάζουμε ένα τραγούδι το οποίο σε στίχους και μουσική έχω γράψει και έχει τίτλο «Η εξομολόγηση». Είναι ένα δώρο που μου ήρθε και αυτό από πάνω, γιατί ό,τι έμπνευση έχουμε δεν είναι δικιά μας, είναι δώρο. Δεν πιστεύω όσο θα έπρεπε. Θέλω κι άλλο πίστη. Είμαι σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζομαι πίστη. Χρειάζομαι γιατί το πάνε είναι να μπορείς να μην κρίνεις, να αγαπάς και να συγχωρείς. Δεν με ενδιαφέρει η κριτική που θα γίνει από κάποιους οι οποίοι θα τους πούμε άθεους. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει άθεος, γιατί η λέξη υπάρχω έχει μεγάλη σημασία το ότι υπάρχει Θεός. Καλά, άμα σε χτυπήσει κανένα πρόβλημα υγείας, καμιά δυσκολία δυνατή, αμέσως θα πεις, όχι Παναγία μου, όχι Θεέ μου, βοήθησέ με. Έτσι. Υπάρχω είναι, εγώ άρχω υπό, είμαι δηλαδή κάτω από κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν είναι ο Θεός. Αν χρωστάω σε κάποιον, χρωστάω μόνο στον Ιησού που μας αγάπησε τόσο πολύ και σταυρώθηκε για μας. Έχετε μεταλαμπαδεύσει και την πίστη σας και στα εγγόνια σας. Δεν τους μιλάω, δεν τους μαθαίνω. Βλέπουνε τι κάνω. Είναι η πράξη να σε δει ότι πας να φας. Κάνουμε το σταυρό μας τώρα. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι θρησκοληψία. Αυτό είναι το ευχαριστώ στο Δημιουργό. Έχετε πει ότι η σύζυγός σας είναι πάντα βράχος δίπλα σας. Ναι, βράχος. Εγώ είμαι κύμα, χτυπάω συνέχεια πάνω του. Αυτός υπομένει. Μέχρι που ήρθε η γαλήνη, ας πούμε. Και είναι όλα όμορφα. Συζητιέται το αν υπάρχουν δύο φύλλα, αν υπάρχει και τρίτο φύλλο, αν υπάρχει το κοινωνικό το φύλλο. Η δική σας άποψη ποια είναι? Ο καθένας άνθρωπος έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο που ζει. Ο Θεός λέει έφτιαξε τον Άρεν και τη Θήλη. Δύο φύλλα έφτιαξε. Δεν έφτιαξε τρία. Αν μου πεις, βιολογικά υπάρχουν δύο φύλλα, αλλά πλέον υπάρχουν και τα κοινωνικά φύλλα. Έτσι. Να μαθαίνουμε σιγά σιγά. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο και ότι είναι το σωστό. Δεν είναι το σωστό. Όμως το δεχόμαστε και το αγκαλιάζουμε. Έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο δημοτικό για τα παιδιά. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τώρα. Γιατί ξεφεύγουμε από την οικογένεια, από την ομορφιά της οικογένειας, από το σωστό. Γιατί να ξεφύγουμε, γιατί να πάμε τόσο άσχημα να μάθουμε τα παιδιά μας πώς θα κάνουν σεξ? Δεν είναι μάθημα αυτό. Θα είμαι με τη Μαριάτα Περίδη και τον Γιώργο Τζαλίκη στο ROX. Επέλεξα αυτό το σχήμα γιατί είναι κάτι που σε αυτή την περιοχή νομίζω θα έχει επιτυχία. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πλέον στο δημοτικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά μπορώ να πω ότι όσοι είστε στην ηλικία μου και μεγαλώσαμε χωρίς σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, καλά τα πήγαμε, εντάξει, μάθαμε στην πράξη. Ξέρω τώρα, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μήπως έρχεται για να μάθει στα παιδιά ότι και δύο άντρες μπορούν να πηγαίνουν μεταξύ τους και δύο γυναίκες και τα κοινωνικά φύλλα και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω αυτός είναι ο σκοπός, να μάθει στα παιδιά. Και να μου πεις και πώς να χρησιμοποιούν και διάφορα όργανα και τι μπορούν να κάνουν. Ξέρω, δεν αφήνω να ακούσουμε το σχολιασμό του Λιάγκας, γιατί Λιάγκας είναι, τον ξέρεις τι θα πει. Θα δούμε, δηλαδή, κυβέρνηση έχουμε, αποφασίζει, την ψηφίσανε, βγαίνει, θα την έχουμε ακόμα για 2-3 χρόνια, οπότε να δούμε αντιδράσεις και πώς θα πάει στην πράξη το όλο θέμα. Έτσι πάντως απασχολεί πάρα πολλούς γονείς. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε πάντα πρώτοι.